Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε η ΕΡΤ2, η ζωή είναι στιγμές, λέγεται η εκπομπή μας και θα είμαστε κοντά σας για μία ώρα. Απόψε λοιπόν, σκέφτηκα πόσο υπέροχα, σπουδαία και πολύ φωτεινά μυαλά έχουμε σε αυτόν τον τόπο διεθνούς αναγνώρισης. Σκέφτηκα ότι καμιά φορά είναι όμορφη η ποιήση, τα τραγούδια, το φεγγάρι, τα αστέρια. Καμιά φορά όμως τα πράγματα είναι και πιο επιστημονικά ή εντελώς επιστημονικά. Σήμερα δεν θα χαράσουμε καθόλου από τους μύθους αυτούς. Ίσα-ίσα θα έλεγα. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο, θα έλεγα «Ένα παιδί μετράει τάστρα» από το βιβλίο του Λουντέμι. Καλωσορίζω τον καθηγητή, τον κύριο Σιμόπουλο, τον κύριο Διονύση Σιμόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν θα πω ότι εκπροσωπώ τους συνέλληνες, αλλά καμαρώνουμε όταν βλέπεις έτσι, παγκοσμίου αναγνώρισης πρόσωπα που καμιά φορά δεν τα ξέρουμε και ακριβώς καλά εμείς στον τόπο μας. Δεν θα μείνουμε, θα τα πούμε στην πορεία για τα βραβεία σας και όλα αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γεννιέστε στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα πριν από 77 χρόνια. Εύχομαι και τα 107. Ολοψύχος. Μακάρι. Ολοψύχος. Εκεί λοιπόν μένετε πόσο καιρό? Ο πατέρας μου υπηρετούσε στην αρχή της κατοχής, υπηρετούσε στα Γιάννενα και έτσι στη διάρκεια της κατοχής παρέμεινε εκεί. Όταν λέω υπηρετούσε, ήταν δασικός. Οπότε ήταν δασικό της περιοχής των Ιωαννίνων και Μετσόβου. Οπότε γεννήθηκα εκεί μαζί με την δίδυμη αδελφή μου και παρέμεινα εκεί μέχρι τους 9 μήνες. Στους 9 μήνες, δηλαδή στις αρχές του 1944, φύγαμε από τα Γιάννενα, ενώ είχα βαφτιστεί ήδη από ένα Μετσοβίτη, ο νουνός μου είναι Μετσοβίτης, και μεταφερθήκαμε στο χωριό της μητέρας μου, που είναι η Πάτρα. Εκεί παραμείναμε μέχρι το 1947, όταν ήμουν περίπου 4 ετών, και μετατέθη ο πατέρας μου τότε στην Κυπαρισία, όπου παρέμειναμε μέχρι και την Δευτέρα Δημοτικού. Έκανα δηλαδή την πρώτη και Δευτέρα Δημοτικού στην Κυπαρισία και μετά ξαναγυρίσαμε στην Πάτρα, όπου δηλαδή, από εκεί έφυγα. Δηλαδή νομός Αχαΐας, νομός Ηλίας, πηγαίνω έρχεστε. Ναι, γιατί νομός Ηλίας είναι το χωριό του πατέρα μου, οπότε και εκεί έχω ρίζες. Κύριε καθηγητά, είναι δύσκολα χρόνια αυτά για σας, για την οικογένειά σας? Όχι, ίσα-ίσα. Να σας πω την αλήθεια. Γιατί μιλάμε για την καρδιά της κατοχής, μιλάμε μετά εμφύλιος. Ακριβώς, τη διάρκεια του 40, τη διάρκεια της δεκαετίας του 50. Δεν καταλάβαμε, τουλάχιστον στην οικογένειά μου, δεν καταλάβαμε ότι ήμασταν φτωχοί. Ήμασταν φτωχοί, αλλά δεν το καταλάβαμε. Ακόμη και οι πλούσιοι της εποχής εκείνης στην Πάτρα, δεν νομίζω ότι κατανοούσαν ότι ήσαν πλούσιοι. Μην ξεχνάτε ότι η δεκαετία του 50 στην Πάτρα ήταν μια δεκαετία στην οποία δεν υπήρχαν τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, άντε να υπήρχαν 3-4 σε ολόκληρη την Πάτρα, σε μια πόλη δηλαδή 100.000 κατοίκων, 3-4 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Υπήρχε δηλαδή η αλάνα ακόμη. Παίζαμε στις πλατείες, παίζαμε στις γειτονιές και φυσικά εκεί είναι που αισθάνθηκα
ότι και μεγάλωσα ως παιδί και ως έφηβος. Μέχρι ότου στα 19 έφυγα για Αμερική. Ναι. Ως τα 19 κάποια στιγμή περνάει το μυαλό σας η μετέπειτα πορεία σας, δεν θα έλεγα καριέρα, αν και κάνετε σπουδαία καριέρα, αλλά θα έλεγα η πορεία σας, γιατί όλα αυτά που έχετε κάνει γίνονται μόνο με πολύ αγάπη και όχι ως στόχο της καριέρας. Σκεφτόστε κάτι με τον τομέα, ας πούμε, αστροφυσικής, το όχι, σύμπαν, ο ουρανός, όλα αυτά. Και ναι και όχι. Θα έλεγα όμως εμφαντικά όχι, με την έννοια την εξής, ότι την εποχή εκείνη δεν είχαμε ούτε διαδίκτυο, δεν είχαμε τηλεόραση, δεν είχαμε πολλά πράγματα. Μόνο ραδιόφωνο υπήρχε. Το ραδιόφωνο και εκείνος. Και καλιά φορά οι πολύ φτωχοί δεν είχαν ούτε ραδιόφωνο. Όχι, ευτυχώς εμείς είχαμε ραδιόφωνο. Στην Πέμπτη Δημοτικού θυμάμαι ότι το είχε αγοράσει ο πατέρας μου. Αλλά δεν είναι ότι... Δεν βλέπαμε δηλαδή τέτοιου είδους, δεν είχαμε τέτοιου είδους ερεθίσματα. Εσύ τι ονειρευόσαστε μέχρι τα 19 σας? Με ρώτησε ο πατέρας μου κάποτε, μου λέει, καλά τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου? Του λέω, θέλω να έχω έναν μισθό 4 φορές περισσότερο από το δικό σου. Γιατί νόμιζα ότι με το μισθό 8.000 δραχμών την εποχή εκείνη, ότι θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος, αφού ο πατέρας μου τα έβγαζε με 2.000, εγώ με 8.000 θα ήμουν ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Δεν είχαμε κάποιου είδους στόχους μεγαλύτερους. Εκείνο που θέλαμε φυσικά, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι συμμαθητές μου, θέλαμε να σπουδάσουμε. Αυτό ήταν γεγονός. Ως απασχόληση καθημερινή είχαμε τον προσκοπισμό. Ξεκίνησα από Λυκόπουλο, από μικρό παιδί δηλαδή, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, όταν έγιναν οι σεισμοί στην Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Είδαμε την παρέα μου ότι οι πρόσκοποι ήσαν πρώτοι και καλύτεροι, βοηθούσαν δηλαδή τους συνανθρώπους μου. Η αλληλεγγύη λοιπόν. Η αλληλεγγύη. Ναι, αργότερα η αλληλεγγύη έγινε αγάπη να σώσω την Ελλάδα με κάποιον τρόπο. Αυτή ήταν, αν θέλετε, ένας στόχος, ο οποίος δυστυχώς δεν εκπληρώθηκε και δεν εκπληρώθηκε επειδή ευτυχώς δεν ανακατεύτηκα με τις πολιτικές διαμάχες, είτε της εποχής είτε αργότερα. Αλλά γεγονός είναι ένα, ότι ο προσκοπισμός μου έδωσε τα πρώτα ερεθίσματα για τον ουρανό. Δηλαδή παρατηρούσαμε, αν θέλετε, τον ουρανό με τα άστρα κάθε βράδυ στις εκδρομές που πηγαίναμε έξω από την Πάτρα, σε διάφορες εξοχές, σε έναν μικρό λοφίσκο που ονομάζεται ο Μπλός, ή στις παραλίες του Λαμπύρη και άλλες περιοχές εκεί έξω. Καθαρή από την ατμόσφαιρα. Πάτρα. Καθαρή ατμόσφαιρα. Ειδικά ο χειμώνας, που είναι... Ακριβώς. Ιδιαίτερα λαμπρός, με τον καλύτερο, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, αστερισμό, τον Ορίωνα, να φαίνεται πολύ καθαρά από την περιοχή. Και το 1960, το καλοκαίρι του 60, όταν ήμουν πλέον περίπου 17 ετών, είχαμε μία κατασκήνωση διαφορετική από τις άλλες. Ήταν ένα τζάμπορι, όπως ονομάζονταν, για τον εορτασμό του Χρυσού Ιωβιλαίου των 50 ετών. Τα 50 χρόνια του προσκοπισμού στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και έτσι, σε αυτή την κατασκήνωση που έγινε στις πλαγιές του Παρνασσού, η αμερικάνικη αντιπροσωπεία, 40 περίπου πρόσκοποι, είχαν μαζί τους και 3 μικρά τηλεσκόπια. Φυσικά για μας ήταν εξωγήινες μηχανές αυτά τα τηλεσκόπια. Δεν είχαμε ξαναδεί μέσα από ένα τέτοιο όργανο τον ουρανό. Και πρωτοβλέπετε τη σελήνη, ας πούμε. Και πρωτοβλέπω τη σελήνη μέσα από ένα μικρό τηλεσκόπιο και μου φάνηκε ο ουρανός φωντήλι, που λέμε, γιατί απλούστατα αισθάνθηκα ότι το προαιώνιο αυτό όνειρο που είχε ο άνθρωπος να φτάσει και να περπατήσει στην επιφάνεια του φυσικού μας δορυφόρου έγινε πραγματικότητα εκείνο το καλοκαίρι του 60 για μένα. Εγώ ήμουν ο πρωταγωνιστής, άπλωνε στο χέρι σου
και έφτανε στο φεγγάρι. Όλες αυτές οι ξηρές πεδιάδες που ο Γαλιλαίος ονόμασε θάλασσες, οι κρατήρες επικρατήρων, οι διάφορες οροσειρές, οι χαράδρες, ήταν σε απόσταση αναπνοής. Αυτό ήταν ίσως... τόσο ισχυρό τότε, ναι, ναι, ήταν... σχετικά. Ναι, ήταν ένα μικρό τηλεσκόπιο, αλλά μπορούσες να δεις όλα αυτά και πολύ καθαρά μάλιστα. Και με αυτή την έννοια, ίσως να ήταν αυτό το έναυσμα. Αλλά παρόλα αυτά, στην Αμερική οι σπουδές μου ήταν σε τελείως διαφορετικό, σε διαφορετική κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να ασχοληθώ με την πολιτική επικοινωνία, το οποίο, αν το κοιτάξει κανείς εκ των υστέρων, μου βγήκε σε καλό, γιατί έμαθα τεχνικές επικοινωνίας, τις οποίες χρησιμοποίησα αργότερα στην επικοινωνία της επιστήμης και ιδιαίτερα της αστροφυσικής. Άλλωστε, θεωρείστε και παγκοσμίως, θα έλεγα, ένας άνθρωπος που, το λέω όμως με τον ακριβή όρο του, έχει εκλαϊκεύσει αυτό που λέμε, τέλος πάντων, συντομή να το πω, σύμπαν. Να το πω, η επιστήμη που όταν κανείς διαβάζει τα βιβλία σας, διαπιστώνει ότι κατάλαβα κάτι. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν απευθύνονται σε ανθρώπους που είναι μοιημένοι ή συναδερφοί σας. Όμως πριν την Αμερική, κάπου πήρε το μάτι μου για μια θυσία των γονιών σας, θα λέγαμε. Α, θυσία. Θέλω να τα πούμε αυτά τα ανθρώπινα, γιατί εντάξει, τα πολλά επιστημονικά σας είναι και γνωστά, τα βρίσκει ο καθής. Τι έγινε με τους γονείς, τι κάναν κάτι, μια πράξη? Κοιτάξτε, ο πατέρας μου ήταν συνταξιούχος τότε, δημόσιος υπάλληλος. Η σύνταξή του ήταν 1.980 δραχμές, πέσε περίπου 2.000 δραχμές το μήνα. Πως καταλαβαίνετε, ένας τέτοιος μισθός δεν ήταν αρκετός για να με υποστηρίξει στις σπουδές μου. Έτσι, παρόλο που είχα πετύχει στο φυσικό τμήμα του Πανεπιστήμιου Αθηνών, τότε δεν είχαμε περισσότερα πανεπιστήμια, είχαμε μόνο Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Παρόλο λοιπόν που είχα πετύχει στη φυσική, δεν μπορούσε να με υποστηρίξει ο πατέρας μου. Μέναμε τότε στην Πάτρα, το ενίκιο στην Πάτρα ήταν 500 δραχμές, η υπόλοιπη οικογένεια έπρεπε και αυτή να επιζήσει. Και με αυτό το σκεπτικό, επειδή την εποχή εκείνη πληρώναμε δίδακτρα, μιλάμε τώρα για το 1961, πληρώναμε δίδακτρα στο πανεπιστήμιο, η δωρεάν παιδεία δεν υπήρχε, ήρθε 3-4 χρόνια αργότερα. Με τον Γιώργη Παπανδρέου. Ακριβώς. Ναι. Τα βιβλία που είχαμε, παράδειγμα η μεγάλη φυσική του αείμνης του Αλεξόπουλου, κόστιζε ένα μισθό του πατέρα μου. Καταλαβαίνετε ότι οι σπουδές στην Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολες. Φυσικά σπουδές στην Αμερική ή οπουδήποτε αλλού, υποβοήθηση της οικογενειακής, του οικογενειακού προϋπολογισμού, και αυτό ήταν αδύνατο. Αλλά για καλή μου τύχη, στη γειτονιά υπήρχαν δύο παιδιά τα οποία είχαν μάθει ότι είχαν πάει στην Αμερική, είχαν αρχίσει σπουδές 2 χρόνια νωρίτερα, πήγαιναν μια χαρά και εργάζονταν ενώ σπούδαζαν. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι τα παιδιά αυτά ήταν και λιγάκι αυτό που λέγαμε τότε βουτυρόπαιδα. Εγώ ήμουν πρόσκοπος, θεωρούσα τον εαυτό μου ότι μπορούσα να καταφέρω, αφού τα κατάφεραν αυτοί, να τα καταφέρω κι εγώ. Και έτσι ξεκίνησα για την Αμερική με $150 που επέτρεπε τότε η πολιτεία να πάρει μαζί του και ο φοιτητής. Η θυσία του πατέρα όμως ποια ήταν που ανακαλύψατε συναισθηματικά πολύ πολύ μετά? Τα $150 συν άλλα $100 κρυφά τα οποία μου είχε δώσει, δηλαδή σύνολο $250, συν 300 περίπου δολάρια που έκανε το πλοίο από την Πάτρα στη Νέα Υόρκη, το οποίο ήταν συνολικά δηλαδή ένα ποσό της τάξης των $550.
Αν υπολογίσει κανείς ότι τότε το δολάριο ήταν περίπου 30 δραχμές, καταλαβαίνετε ότι ήταν πάνω σχεδόν ο μισθός από ένα ενός του πατέρα σας. Ενός έτους. Φυσικά δεν τα είχε αυτά τα χρήματα. Ενός έτους. Ο πατέρας μου έπαιρνε 2.000 δραχμές, τα 550 δολάρια επί 30. 3-5-15. Ακριβώς. Ήταν πολύ περισσότερα. Περίπου ενός έτους μισθούς. Λέμε τώρα καμιά φορά ότι είναι μακρινές οι αποστάσεις, είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις. Όταν λέμε από την Πάτρα πήγατε στη Νέα Υόρκη, κάνατε πόσο, ας πούμε, κάνατε 2 μήνες. Όχι, όχι. Πόσο κάνατε? 11 μέρες ήταν, ξεκίνησα. 11 μέρες. Ναι, ναι, ναι. Non-stop, δεν σταμάτησε πουθενά. Όχι, πήγε... σταμάτησε και βέβαια σταμάτησε. 11 δεν είναι λίγες. Εντάξει, μπορεί να είναι τότε λίγες. Τότε ήταν 40 μέρες η Αυστραλία. Δεν ξέρω για την Αυστραλία. Η Αμερική, τουλάχιστον από την Πάτρα, ξεκίνησε το πλοίο από την Πάτρα. Πήγαμε στο Παλέρμο, στη Σικελία. Πιάσαμε Νάπολη και θυμάμαι Νάπολη γιατί είχα και 2 φίλους συμμαθητές οι οποίοι σπούδαζαν τότε στο Πανεπιστήμιο της Νάπολη. Μετά στην Μασσαλία, μετά στη Λισαβόνα, μετά ο διάπλους του Ατλαντικού, φτάσαμε στο Χάλιφαξ, στον Καναδά και τελευταίο σταθμός η Νέα Υόρκη. Από τη Νέα Υόρκη ένα ταξίδι της τάξης των... δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον αριθμό, 1.200-1.400 χιλιόμετρα. Έκαναμε 46 ώρες με το λεωφορείο και 46 δολάρια το κόστος του εισιτηρίου. Για να πάτε πού? Για να πάμε στο Baton Rouge, που ήταν η πρωτεύουσα της πολιτείας της Λουιζιάνας και όπου ήταν εκεί το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνας. Αυτό πώς το είχατε διαλέξει εσείς να είναι στη Λουιζιάνα? Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι ξέρατε κάτι που δεν πάει το μυαλό κάποιου, τι έχει η Λουιζιάνα ή τι έχει, ξέρω εγώ, η Φλόριντα ή τι έχει το Λος Άντζελες. Στην Πάτρα είχαμε την καλή τύχη να έχουμε μία βιβλιοθήκη, ονομάζονταν Αμερικανική Βιβλιοθήκη, που υπήρχαν πολλά βιβλία. Εκεί μπορούσαμε και διαβάζαμε και όχι μόνο απλώς βιβλία, αλλά επίσης και περιοδικά. Ένα από τα περιοδικά ήταν το Colliers, το οποίο περιελάμβανε σε παλιούς τόμους άρθρα για το διάστημα. Εκεί πρωτοδιάβασα και είδα τις πρώτες εικόνες για την καταπληκτική για εκείνη την εποχή ιδέα της μετοίκησης στο διάστημα, του ανθρώπου στο διάστημα. Και βρήκατε στη Λουιζιάνα υπάρχει... ναι, εκεί κοντά, μέλλον. Στο πανεπιστήμιο... Όχι, το τι διάλεξα εκείνη την εποχή ήταν τελείως διαφορετικά, όχι για το διάστημα, γιατί την εποχή εκείνη δεν είχα όχι, θέλω ιδέες. Να καταλάβω το εξής, ότι γιατί εκεί, δηλαδή ήταν πιο φθηνά, ήτανε... Ακριβώς. Διάλεξα 5 πανεπιστήμια συνολικά, εκ των οποίων το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνας ήταν το φθηνότερο. Πολύ πιο φθηνό από όλα τα άλλα θέλω πανεπιστήμια. Θέλω να πω, ιδιαίτερα προς τους νεότερους, συγγνώμη για τη διακοπή, ότι δεν μιλάμε για τις εποχές που πληκτρολογεί στο Google θέλω αυτό και σου λέει είναι εκεί, 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 όπου θες πήγαινε. Πόσο κάνει, πόσο δεν κάνει και ποιον να βρεις. Αφενός, αφετέρου, να πούμε ότι επιλέγεται και μία πολιτεία που τώρα αυτά έχουν ξεπεραστεί, υποτίθεται, που ανθεί ο ρατσισμός, ο απίθμενος μεταξύ λευκών και μαύρων, δεν είναι έτσι, εγχρώμων. Και πηγαίνει ξαφνικά ένα Ελληνόπουλο που έχει μάθει να τους αγαπάει όλους και όλη η γειτονιά και τα γλέντια της γειτονιάς με την κιθάρα και το κρασί και ξαφνικά πηγαίνει σε ένα μέρος όπου πρέπει να... αλλού πίνουν νερό οι έγχρωμοι, αλλού... πώς είναι εκείνη η εποχή? Εκείνη η εποχή Κούκλουξ ήταν... Κλάν τότε, απογείωση... Ναι, 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 ναι. Και μάλιστα αργότερα, πολύ αργότερα, ένας από τους συμφοιτητές μου έγινε και ο αρχηγός του Κούκλουξ Κλάν. Ναι, εκείνη η εποχή δεν γνωρίζαμε από την Ελλάδα, δεν γνωρίζαμε τις φυλετικές διακρίσεις, τις γνώρισα στον δρόμο. Τις γνώρισα στον δρόμο από τη Νέα Υόρκη στο Baton Rouge, γιατί σταματάγαμε κάθε 4 περίπου ώρες στους σταθμούς, στους ενδιάμεσους σταθμούς. Άλλαζε ο οδηγός, το αυτοκίνητο δεν άλλαζε, αλλά άλλαζε ο οδηγός.
Και φυσικά εκεί κατάλαβα, όταν φτάσαμε στις νότιες πολιτείες, τις φυλετικές διακρίσεις. Υπήρχε ξεχωριστές τουαλέτες για λευκούς, ξεχωριστές για μαύρους, έγχρωμους όπως λέγονταν τότε, ξεχωριστά νερά να πιει κανείς για λευκούς, ξεχωριστά για μαύρους. Και η τραγική ηρωνία όλης αυτής της κατάστασης ήταν ότι εγώ που δεν είχα πληρώσει ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου εφορία, δεν είχα προσθέσει τίποτα στην αμερικάνικη οικονομία, θεωρούμουν ότι ήμουν αποδεκτός λόγω χρώματος από τους έγχρωμους, τους μαύρους πολίτες της Αμερικής, οι οποίοι ήσαν εκτός της κοινωνικής αποδοχής την εποχή εκείνη. Αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Μια δεύτερη εντύπωση που μου έκανε εκείνη την εποχή ήταν ότι, επειδή εγώ δεν ήθελα να χαλάσω τα χρήματά μου τρώγοντας στις 46 αυτές ώρες του ταξιδιού, έτρωγα διάφορες πίτες για να ξεπεράσω την πείνα μου και καφέ με μπόλικη ζάχαρη, την οποία πληρώνω τώρα πλέον. Εκείνο όμως που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν ότι κάθε φορά που σταματάγαμε στους σταθμούς αυτούς, το jukebox έπαιζε, το ηλεκτρόφωνο, που να το πούμε κανείς σήμερα, έπαιζε το ίδιο τραγούδι, γιατί ήταν της μόδας, ήταν το πιο φημισμένο, του Ray Charles. «I can't stop loving you». Αυτό ήταν το τραγούδι. Ένα πολύ όμορφο μουσικό. Και γνωστό πολύ. Ακριβώς. Αυτά όσον αφορά τη διάρκεια του ταξιδιού. Νωρίτερα, πώς διάλεξα την Λουιζιάννα? Τη διάλεξα για δύο λόγους. Ένα, η Νέα Ορλεάνη. Μου είχε κάνει εντύπωση όλη αυτή η περιγραφή από τις διάφορες περιγραφές που είχα διαβάσει στα διάφορα περιοδικά της γαλλικής κουλτούρας. Η Λουιζιάννα ήταν ιδιαίτερα, είχε ιδιαίτερα γαλλικές ρίζες. Εγώ ήξερα κάποια γαλλικά που είχα μάθει στην Ελλάδα, οπότε νόμιζα ότι τα γαλλικά τα δικά μου θα ήταν παρόμοια με τα γαλλικά της Λουιζιάννας, οπωσδήποτε τελείως διαφορετικά. Και το δεύτερο ήταν ότι σε ηλικία 17 ετών, το καλοκαίρι δηλαδή του 1960, εκτός από το τηλεσκόπιο που είδα το φεγγάρι, διάβασα επίσης και ένα περίφημο μυθιστόρημα, το «Όσα παίρνει ο άνεμος», το οποίο ερωτεύτηκα την Σκάρλετ Οχάρα και νόμιζα ότι θα τη βρω στη Λουιζιάννα. Τη βρήκα στη Λουιζιάννα, αλλά δεν ήταν από τη Λουιζιάννα. Τη βρήκατε? Την βρήκα στη Λουιζιάννα, αλλά δεν ήταν από τη Λουιζιάννα. Και αυτή η σχέση πόσο κράτησε? Συνολικά 53 χρόνια. Τώρα, μέχρι σήμερα πρέπει δηλαδή να το παραδεχτούμε ότι είστε ευλογημένος. Το ελπίζω. Μία σύντροφος που ξεπέρασε το τζούμπιλι, το ιουβιλέο. Ξέρετε, είπατε μία πολύ ωραία φράση, ωραία λέξη, ευλογημένος. Ναι, θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα τυχερό, ιδιαίτερα ευλογημένο, για πολλούς λόγους. Η Αμερική, για παράδειγμα, μου έδωσε μία καλή, κατά τη γνώμη μου, εκπαίδευση, παιδεία. Μου έδωσε φίλους οι οποίοι παραμένουν φίλοι 60 χρόνια αργότερα. Μου έδωσε μία σύντροφο η οποία με συντροφεύει στα καλά και στα άσχημα εδώ και 53 χρόνια. Τρία παιδιά. Τρία παιδιά εγγόνια, και πέντε εγγονές. Ναι. Εγγονές. Προς το παρόν. Επίσης πολύ τυχερός. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν κοιτάξει κανείς και την πλευρά της υγείας, πάλι θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο, γιατί μου έτυχαν στο δρόμο γιατροί οι οποίοι ήσαν και αυτοί ευλογημένοι και με βοήθησαν να ξεπεράσω προβλήματα τα οποία θα ήταν διαφορετικά πολύ δύσκολα. Να πούμε στους θεατές, δεν θα επισέρθουμε σε προσωπικά δεδομένα, ότι είναι εντυπωσιακή η αισιοδοξία και παίρνουμε δύναμη σήμερα εμείς εδώ.
Είστε γεμάτος από χαρά, από χαμόγελο. Άλλος άνθρωπος θα μπορούσε να είναι κλεισμένος στο σπίτι του και να μιξοκλαίει. Και κατά συνέπεια πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Προσέχοντας μόνο τις ζάχαρες. Κύριε καθηγητά, έχω πρόβλημα. Τώρα, εντάξει, αγγλικά πώς μαθαίνετε? Ξεκίνησα... Γιατί ξαφνικά πηγαίνετε και σε μία διάλεκτο, αφήστε τη γαλλική αξάν, πηγαίνετε εκεί όπου τα πάντα είναι λίγο... Πώς μπορείτε να μιλήσετε νότος, ας πούμε, αμερικάνικος, ναι, στη δεκαετία του 60? Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά όπως και να ακουστεί, αυτό είναι η πραγματικότητα. Ναι. Θέλετε. Κοιτάξτε, όταν δεν έχεις χρήματα, όταν τα χρήματα που αποκτάς από τις διάφορες δουλειές, όταν λέω δουλειές, τι δουλειές, από πλήσιμο της Καλλιόπης μέχρι πλήσιμο πιάτων. Αργότερα φυσικά καλύτερες εργασίες, αλλά παρόλα αυτά εργασίες οι οποίες δεν απέδιδαν πολύ. Όταν λοιπόν έχεις μια τέτοια κατάσταση, η ψυχολογική τάση διαφόρων ανθρώπων είναι να αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο. Εγώ αντιδρούσα με το γυναικείο φύλο. Οπότε στην προσπάθειά μου να αποκτήσω μια οικειότητα με τις κοπέλες της εποχής, έπρεπε, επειδή δεν είχα ούτε χρήματα ούτε κάτι άλλο να παρουσιάσω, έπρεπε να το καταφέρω αυτό με το λόγο. Οπότε αυτός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο αντεπεξέλθηκα την εποχή εκείνη. Πρώτη φορά έχω ακούσει τέτοια περιγραφή. Αντί να πείτε φλερτ, θα είπατε τόσο ωραία. Λάτρης του γυναικείου φύλου. Ναι. 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 Και ίσως και γι' αυτό και παντρεύτηκα νωρίς. Και παντρεύτηκα νωρίς. Για να ξεφύγω από αυτή την αλυσίδωτη αντίδραση. Μάλιστα. Εκείνη τη δεκαετία, κύριε Σιμόπουλε, συμβαίνουν πραγματικά κοσμοϊστορικά γεγονότα, αν σκεφτούμε ότι προς το τέλος δεκαετίας πατάμε στο φεγγάρι. Πατάμε. Πατάει ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Λοιπόν, ξεπερνώντας τώρα για την οικονομία του χρόνου τις σπουδές που δεν έχουν σχέση με την αστροφυσική, στην αστροφυσική πηγαίνετε πώς? Είναι ένα τυχαίο γεγονός δηλαδή? Τυχαίο και αυτό, ναι, δηλαδή, τυχαίο. Ξεκίνησε από έναν φωτισμένο για μένα καθηγητή, ο οποίος με προσέλαβε να προσέχω κατά κάποιον τρόπο ως επιμελητής το μικρό πλανητάριο που διέθετε το Πανεπιστήμιο την εποχή εκείνη. Ένα πλανητάριο με περίπου 30-40 θέσεις, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Να το προσέχετε ως τι, ως οτιδήποτε. Έπρεπε να καθαρίζω, έπρεπε να είμαι ο ηλεκτρολόγος, ο μηχανολόγος. Λίγο ετοιμάζω... επιστάτης, λίγο security, λίγο... Ακριβώς. Μάλιστα, να ετοιμάζω τις διαφάνειες για τις ομιλίες των διαφόρων καθηγητών. Αυτή ήταν η πολύ αποδοτική για μένα την εποχή εκείνη, βιοποριστική εργασία. Μάλιστα. Όταν λοιπόν το 1967 επήλθε η δικτατορία στην Ελλάδα και εγώ έπαιρνα τότε το πρώτο μου πτυχίο στην πολιτική επικοινωνία, κατάλαβα ότι δεν υπήρχε μέλλον πολιτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα. Ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Οπότε κατά κάποιον τρόπο αναγκάστηκα να κοιτάξω τις εναλλακτικές λύσεις. Την εποχή εκείνη, επίσης, για καλή μου τύχη, δημιουργήθηκε στην πρωτεύουσα της Λουιζιάννας, έξω από το Πανεπιστήμιο, το μεγάλο πλανητάριο της Λουιζιάννα, που ήταν ένα από τα 10 μεγαλύτερα της Αμερικής την εποχή εκείνη. Παραμένει, φυσικά, αργότερα, έχει διαμορφωθεί διαφορετικά, αλλά παραμένει ένα από τα μεγάλα πλανητάρια της Αμερικής. Ο καθηγητής μου εξελέγει κατά κάποιον τρόπο βοηθός ή αν θέλετε σύμβουλος στο πλανητάριο αυτό το μεγάλο, και όταν έμαθε ότι εγώ σχεδίαζα να παντρευτώ το 1968, ένα χρόνο αργότερα, μου πρότεινε να εργαστώ στο πλανητάριο ως βοηθός και επιμελητής των διαφόρων προγραμμάτων.
Πράγματι με προσέλαβαν. Φαίνεται ότι έκανα πολύ καλή δουλειά. Με αποτέλεσμα το 1969, όταν ως ανταποκριτής μιας αθηναϊκής εφημερίδας. Με τις Βραδινής τότε. Ναι, έστερνα διάφορα άρθρα. Ανταποκρίσεις. Ναι, ναι. Για το πρόγραμμα Απόλλων. Με το τέλος του προγράμματος Απόλλων 11, δηλαδή τον Ιούλιο του 1969, ήρθαμε στην Ελλάδα με τη γυναίκα μου. Έγιναν διάφορα πράγματα την εποχή εκείνη, με αποτέλεσμα να γυρίσω ως μετανάστης πλέον και φοιτητής στην Αμερική, το οποίο μου έδωσε αυτό που θα μπορούσε κανείς να πει πράσινη κάρτα, άρα και την δυνατότητα να εξαγοράσω αργότερα την στρατιωτική μου θητεία, το οποίο έγινε. Και έτσι 3 χρόνια αργότερα, εκείνη την εποχή λοιπόν, ο διευθυντής του Πλανηταρίου αποφάσισε να γίνει χίπης. Αποφάσισε να πάρει την οικογένειά του, το κοριτσάκι του και τη γυναίκα του και να πάνε στην Καλιφόρνια να ζήσουν την ελεύθερη των ζωή. Λουλουδιών. Ναι. Εν τω μεταξύ συνέχισε αυτή η φιλία με αυτόν τον άνθρωπο. Το περασμένο καλοκαίρι είχε έρθει για 3η φορά, οπότε τον ξαναείδα και αυτόν και τη γυναίκα του. Όχι ως χίπης πια. Όχι ως χίπης, ναι. Έχει μετακινηθεί τώρα στη Χαβάη, δεν είναι στην Καλιφόρνια. Γεγονός είναι ένα ότι εκείνη την εποχή το πλανητάριο της Λουιζιάνας είχε ιδέες μεγάλες. Με αποτέλεσμα να πάρουν τους καλύτερους διευθυντές πλανηταρίων που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Πρώτος διευθυντής ήταν το μεγαλύτερο όνομα για εκλαήκευση της επιστήμης την εποχή εκείνη. Είχε δικό του πρόγραμμα στο NBC, ένα από τα 3 μεγάλα κανάλια της αμερικάνικης τηλεόρασης, και έγινε διευθυντής. Είχε όμως ένα άσχημο ελάττωμα, έπινε λιγάκι παραπάνω. Αυτό στην πολιτεία της Λουιζιάνας δεν ήταν αποδεκτό και έτσι αναγκάστηκε και έφυγε. Ο δεύτερος διευθυντής ήταν ο διευθυντής του πλανηταρίου του Λονδίνου. Τον πήραν τον άνθρωπο από το Λονδίνο, τον έφεραν στο Baton Rouge και με αποτέλεσμα, ύστερα από 6 μήνες, και αυτός να μην παραμείνει ως διευθυντής και έφυγε. Ο τρίτος διευθυντής, και ο οποίος με προσέλαβε εμένα, και ο οποίος είχε προσληφθεί και αυτός το 1967, ήταν ο πιο πολλά υποσχόμενος διευθυντής πλανηταρίων στην Αμερική. Αλλά και αυτός δεν κράτησε πολύ, από το 67 μέχρι το 69, δηλαδή 2 περίπου χρόνια. Έτσι είχαν απειβδίσει, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πλανηταρίου είχε απειβδίσει, ήταν το Κέντρο Επιστημών και Τεχνών της Πολιτείας και μου πρότειναν, φαίνεται ότι κάτι είδαν στη δική μου... Κάτι θα είδαν. Κύριε Σιμόπουλε, πριν πάμε στις διαφημίσεις μας, να πούμε ότι είσαστε και ο μοναδικός ανταποκριτής της ιστορίας του Απόλλωνος 11, έτσι. Ναι, και δηλαδή, ξέρετε, υπήρχαν εφημερίδες, εκ των υστέρων φυσικά το ανακάλυψα αυτό, που έλεγαν το ανταποκριτού μας, ξέρω εγώ, από το ακροτήριο Κανάβερα κλπ. Κανένας όμως από αυτούς τους ανταποκριτές άλλων εφημερίδων δεν ήταν παρόν στο Κανάβερα ή στο Χιούστον. Φυσικά μπορεί να παρέμεναν, ξέρω εγώ, στην Ουάσιγκτον ή στη Νέα Υόρκη. Το ασπρόμαυρο από την τηλεόραση. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά παρόντες στο κέντρο ελέγχου της εκτόξευσης ή στο κέντρο ελέγχου στο Χιούστον, ήμουν μόνο εγώ. Είσαστε λοιπόν ο μοναδικός και στην Ελλάδα την αφήγηση την έκανε τότε ο Ιωάσον Μοσχοβίτης. Ναι, μαζί με τον Κώστα τον Καβαθά. Με τον Κώστα τον Καβαθά. Να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι πάμε σε ένα πραγματικά ολιγόλεπτο διάλειμμα διαφημίσεων και αμέσως μετά θα πρέπει να ανοίξουμε τα φτερά μας και να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο και μικρό ταξίδι στο σύμπαν.
Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις μας. Απόψε, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Διονύσης Σιμόπουλος, ένας άνθρωπος που μας έμαθε να σεβόμαστε αυτό που είναι πάνω από το κεφάλι μας. Ο καθένας όπως θέλει το εκλαμβάνει. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω πάρα πολλά. Πάμε όμως σε κάποια βασικά πράγματα. Να πούμε ότι έχετε 30 βιβλία σχεδόν. Καλά, καλά, λέω. 31. Θα μιλήσουμε και για αυτά εντάχει. Γιατί τα βιβλία σας δεν είναι απλώς να τα δείχνεις. Τα βιβλία σας θέλουν διάβασμα. Όχι όσο φοβάται κανείς. Δεν είναι από αυτά που κάθεσαι με σημειώσεις. Μπορείς κάλλιστα να βυθιστείς στην Αστρόσκονη και να γνωρίσεις πράγματα τα οποία τα λέτε τόσο απλά, αλλά είναι και τόσο εξαιρετικά σημαντικά. Πάμε λίγο να σας κάνω μια ερώτηση. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, νιώθετε ότι όλα είναι προϊόν μιας επιστήμης και μόνο? Δηλαδή, έχετε πιστέψει στην ύπαρξη ενός ανωτάτου όντως, δημιουργού? Δεν είστε υποχρεωμένος να πείτε, να απαντήσετε, μπορείτε να πείτε, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε. Όχι, είναι εύκολη η απάντηση. Είναι εύκολη η απάντηση. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν είσαστε ο πρώτος, ούτε και ο τελευταίος που κάνετε μια τέτοια ερώτηση, είναι μια ερώτηση που ρωτάει ο καθένας. Ναι, ναι. Η απάντησή μου είναι πάντοτε κλισέ. Mm-hmm. Και είναι κλισέ γιατί ποιος είμαι εγώ για να πω τι είναι ή τι δεν είναι σωστό mm-hmm. στις δοξασίες και στα πιστεύω του καθενός μας. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Που ο καθένας πιστεύει κάτι. Ακριβώς. Πιστεύει, νομίζει mm-hmm. ότι πιστεύει, δοξασίες τέλος πάντων του ίδιου αριθμού με τον αριθμό των ανθρώπων που υπάρχουν στη γη μας mm-hmm. ή που υπήρξαν ακόμη στη γη μας. Ποιος είμαι λοιπόν εγώ να πω στους τηλεθεατές μας ή οπουδήποτε αλλού να πω τι είναι ή τι ναι, πιστεύω αλλά εγώ. Εμείς λοιπόν οι απ' έξω που είμαστε αδαείς και επιστημονικά αγράμματοι λέμε, κάνοντας έναν τηλεθεατή, ότι βλέπεις αυτό, λες αυτό έγινε, φτάνεις στο Big Bang, φτάνεις στη, το οποίο το έχετε περιγράψει πάρα πολύ όμορφο, ότι είναι μια διαστολή, να πούμε. Ακριβώς. Μια γρήγορη διαστολή. Πριν από αυτό, τι είναι αυτό το πριν από αυτό? Αν ήξερα, θα είχα πάρει το βραβείο Νόμπελ. Κανείς μας δεν το ξέρει. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε ποτέ να βρούμε την απάντηση. Ίσως να τη βρούμε, αλλά δεν το νομίζω. Γεγονός είναι ένα, ότι είτε υπήρξε δημιουργός, είτε δεν υπήρξε δημιουργός, το σύμπαν έχει την δυνατότητα, έχει δηλαδή ενσωματωμένη την δυνατότητα να υπάρξει μόνο του. Να γεννηθεί και να εξελιχθεί από μόνο του. Δεν χρειάζεται δηλαδή δημιουργός. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, εγώ ξεχωρίζω mm-hmm. τα ατομικά πιστεύω. Mm-hmm. Είτε τα δικά μου, είτε τα δικά σας, είτε των 7,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Μάλιστα. Γιατί τα πιστεύω και οι δοξασίες του καθενός είναι σεβαστές και δεν χρειάζονται απόδειξη. Αντίθετα όμως, στην επιστήμη, απαιτούμε απόδειξη. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να σηκωθεί κάποιος και να πει το μακρύ του και το κοντό του χωρίς να το αποδείξει. Σωστό. Στην σωστό. Επιστήμη. Σωστό. Στα πιστεύω, δεν μπορεί κάποιος να πει όχι, δεν είναι σωστά αυτά που πιστεύεις. Ποιος είναι δηλαδή αυτός που έχει την πραγματική αλήθεια των προσωπικών δοξασιών? Είναι ο χριστιανισμός, είναι ο βουδισμός, είναι ο μωαμεθανισμός? Τι τέλος πάντων είναι αυτό το οποίο πρέπει κανείς να αποδέχεται? Γι' αυτό στα προσωπικά πιστεύω του καθενός μας, εγώ ξεφεύγω, αποσύρομαι. Και σεβόμαστε. Και σεβόμαστε τους πάντες. Μάλιστα. Οι ερωτήσεις μου είναι όπως αυτές που έχουν κάνει άλλοι συναδελφοί μου. Δεν θα μπορέσω να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό, ίσως και καθόλου. Μέσα τώρα όμως το έχετε κατορθώσει. Ευχαριστώ, αλλά όχι. Έχετε ξαναρωτηθεί. Υπήρξατε άλλωστε και παραμένετε ένας επικοινωνιακός άνθρωπος, γλυκός. Να πω το εξής. Υπάρχει ένας ανθρωποκεντρικός εγωισμός. Ότι εμείς είμαστε η γη
το μοναδικό, θα λέγαμε, δημιούργημα εν λόγω. Οι άνθρωποι και οι επιτεύξεις τους. Πιστεύετε ότι έτσι είναι ή κάπου σε αυτά τα απίθμενα τρισεκατομμύρια τετράκις, τρισεκατομμύρια αστέρια, γαλαξίες, σύμπαντα, δεν θα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι ίσως? Κοιτάξτε, η επιστήμη μέχρι τώρα δεν έχει ούτε ενδείξεις, ούτε αποδείξεις της ύπαρξης ζωής και κάπου αλλού στο σύμπαν. Εκείνο που έχει αποδείξει όμως είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε περίπου 1 τρισεκατομμύριο γαλαξίες. Κάθε γαλαξίας περίπου 100 δισεκατομμύρια άστρα και αστρικά συστήματα. Με άλλα λόγια, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε 3 εκατομμύρια κόσμους. Αυτά που ο Επίκουρος ακόμη την εποχή του, πριν από 2.300 χρόνια, θεωρούσε ότι είναι αυταπόδεικτο. Ο Μητρόδωρος ο Χίος, νωρίτερα ακόμη, ο Δημόκριτος, ο Λεύκηπος, άλλοι αρχαίοι πρόγονοι δικοί μας, θεωρούσαν, χωρίς να μπορούν φυσικά να το αποδείξουν, ότι η γη μας δεν πρέπει να είναι ο μοναδικός κόσμος. Και μάλιστα θεωρούσαν ότι ίσως όχι μόνο να υπάρχουν και άλλοι κόσμοι, πολλαπλοί κόσμοι για παράδειγμα, αλλά επίσης και διάφορα ζώα, άνθρωποι και ούτω καθεξής σε όλους αυτούς τους κόσμους. Σήμερα λοιπόν η επιστήμη, παρόλο που δεν μπορεί να αποδείξει του λόγου το αληθές, μας οδηγεί η αστροφυσική λογική που μας λέει ότι σε τόσα τρισεκατομμυρίων κόσμους που υπάρχουν και ήδη έχουμε ανακαλύψει αρκετές χιλιάδες, θα ήταν παράξενο να είμαστε μοναδικοί, ο μόνος πλανήτης? Ο Μητρόδωρος ο Χίος έλεγε το εξής, πολύ σημαντικό: σε ένα χωράφι στο οποίο σπέρνουμε μεστάρι, δεν είναι δυνατόν μόνο ένα στάχι να πιάσει. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε κανείς να πει ότι και σε έναν κόσμο, σε ένα σύμπαν το οποίο περιλαμβάνει τόσα τρισεκατομμύριων πλανήτες, μόνο σε έναν πλανήτη έπιασε αυτό που λέμε ζωή. Αλλά παρόλο που μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε συγχρόνως με μας και άλλοι τεχνολογικά ανεπτυγμένοι πολιτισμοί σε άλλους κόσμους, μάλιστα έχω κάνει και έναν υπολογισμό στο γαλαξία μας και μόνο, εάν υπήρχαν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 1 εκατομμύριο διαστημικοί τεχνολογικά ανεπτυγμένοι πολιτισμοί, θα ήταν διάσπαρτοι στο γαλαξία μας, στην αστρική μας πολιτεία δηλαδή, που είναι ένα από το 1 τρισεκατομμύριο γαλαξίες στο σύμπαν. Τότε η μέση απόσταση ανάμεσα στους γαλαξιακούς αυτούς πολιτισμούς θα ήταν περίπου 2.000 έτη φωτός, που σημαίνει ότι ένα σήμα που μπορεί να σταλεί στον πλησιέστερο σε εμάς τέτοιο τεχνολογικό πολιτισμό θα χρειαστεί, τρέχοντας με την ταχύτητα του φωτός το όριο ταχύτητας στο σύμπαν, θα χρειαστεί 2.000 χρόνια για να φτάσει από εδώ εκεί. Και ας πούμε ότι το λάβουν αυτό το μήνυμα και μας απαντήσουν άλλα 2.000 χρόνια. Και αυτό δεν είναι επειδή αυτή είναι η περιορισμένη δυνατότητα που έχει η φυσική η δική μας ή η τεχνολογία η δική μας. Δυστυχώς η ταχύτητα του φωτός είναι όριο του σύμπαντος και δεν υπάρχει τρόπος για να υπερκεράσουμε. Με προλαβαίνετε αυτό. Να σας πω την θεωρία συνωμοσίας μου, ας πούμε, ότι την κλασική, ότι εμείς μετράμε με τα έτη φωτός, εμείς λογικοποιούμε τα πράγματα, ενδέχεται να υπάρχουν πολιτισμοί που αυτά είναι πολύ ξεπερασμένα και είναι ιδιαιτέρως μπροστά σε όλα αυτά και δεν είναι 2.500 χρόνια να έρθουν στη Γη, αλλά είναι για αυτούς μια μισή μέρα. Γίνεται αυτό? Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Και ευτυχώς δεν γίνεται, όχι. Και δεν γίνεται, γιατί απλούστατα η ταχύτητα του φωτός είναι όριο. Ακόμη δηλαδή και αν έχουμε ένα διαστημόπλιο που να τίνει να φτάσει την ταχύτητα του φωτός, δυστυχώς δεν πρόκειται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ό,τι και αν κάνουμε, ή να ξεπεράσουμε. Ευτυχώς μας ηρεμεί ο λόγος σας. Άλλωστε, ο πλανήτης είναι γεμάτη από εξωγήινους εντός εισαγωγικών. Οπότε είμαστε χορτάτοι. Κάποτε σε μια συνδέση που είχαμε κάνει μαζί, δεν θα το θυμάστε τώρα, πάνε ατελείωτα χρόνια,
σας είχα ρωτήσει κάτι που εύκολα ακόμα έτσι, με λύπη το λέω, ισχύει στη χώρα μας που λέμε είναι αστρολόγος, αστρονόμος αυτός. Είναι αστρονόμος. Όχι μόνο, αστρολόγος. Λοιπόν, μου είχατε πει το εξής και αν θέλετε το σταματάμε και εδώ. Σας είχα πει πόσο επηρεάζουν τα ζώδια και οι πλανήτες στους ανθρώπους και μου είχατε πει χαρακτηριστικά όσο μία λάμπα του Δήμου όταν αναμένει το βράδυ. Ισχύει αυτό? Δεν θυμάμαι να σας ναι, είχα αυτό απαντήσει. Μου έχει μείνει εμένα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ακόμη και αν έχουμε... Okay, υπάρχουν διάφορες δυνάμεις που επικρατούν mm-hmm. στο διάστημα mm-hmm. και επικρατούν και στη Γη. Υπάρχουν οι βαρυτικές δυνάμεις mm-hmm. έτσι, που μας κρατάνε... Ο μαγνήτης, το σπάνω και το... Ναι, το ναι. Υπάρχουν μαγνητικές ναι, δυνάμεις, ναι, ηλεκτρομαγνητικές ναι. δυνάμεις... Αν υπολογίσει κανείς τις δυνάμεις αυτές, τις οποίες μπορούμε να υπολογίσουμε, mm-hmm. τότε ο γιατρός, ο μαιευτήρας, ο οποίος βγάζει ένα παιδί τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί, mm-hmm. Επηρεάζει με την παρουσία του, με την ύπαρξή του. Φυσική του παρουσία, ναι. Ναι, επηρεάζει το μωρό εκατομμύρια φορές περισσότερο, βαρυτικά ότι... και πανηριακά, από ότι όλοι οι πλανήτες μαζί. Ένα αεροπλάνο που μπορεί να περνάει πάνω από το μαιευτήριο εκείνη τη στιγμή επηρεάζει το μωρό πολύ και βαρυτικά και παλιριακά πολύ περισσότερο. Αλλά εγώ δεν θα πάω στις φυσικές εξηγήσεις, παλίριες mm-hmm. και βαρύτητα, θα πάω στις μαγικές. Mm-hmm. Ας πούμε ότι υπάρχουν μαγικές ιδιότητες οι οποίες έρχονται από τους πλανήτες. Κοιτάξτε, έχουμε τον πλανήτη Δία, ο μεγαλύτερος πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα. Και έχουμε και τον πλανήτη Γη. Εάν μικρύνουμε τον πλανήτη Δία στο μέγεθος μιας μπάλας του μπάσκετ και τον πλανήτη Γη αντίστοιχα στο μέγεθος ενός κερασιού και τοποθετήσουμε τον Δία στην απόσταση που βρίσκεται, αναλογικά φυσικά στη σμίκρυνση, στο ξενοδοχείο Hilton. Και τη Γη μας στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος και ενδιάμεσα δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Και ας πούμε ότι ο Δίας στέλνει μαγικές δυνάμεις στη Γη μας. Τι σημασία θα έχει αν γεννήθηκες στα Γιάννενα ή στο Λονδίνο? Φανταστείτε, τις μαγικές δυνάμεις που έρχονται από την μπάσκετ του μπάσκετ στο Χίλτον, στην πλατεία Συντάγματος, το κερασάκι απάνω. Αμέσως λοιπόν, ακόμη και με μαγικές δυνάμεις, δεν έχει και καμία σημασία αν γεννήθηκες στο ένα μέρος ή στο άλλο. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι ακόμη και με μαγικές δυνάμεις που να μην ξέρει η επιστήμη σήμερα, όλα αυτά είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Εάν τώρα κάποιος, για τον δικό του λόγο, θέλει να χαλάει τα όμορφα λεφτά του είναι άλλο και να ρωτάει, είναι άλλο Παπά Ευαγγέλιο. Είναι άλλο, θυμάμαι απλώς ως αστείο, μια τέτοια συνέντευξη ενός του δικού σας επίπεδου αστρονόμου σε ένα αμερικάνικο κανάλι, όπου του είπε ο δημοσιογράφος μετά από αυτή την ανάλυση και άλλη ακόμη ώρα και του εξηγούσε ότι σαν αυτό που μου είπατε πριν από 20 χρόνια ότι η δύναμη και η εξουσία ενός συστήματος είναι όσο όταν ανάβει μια λάμπα στον δρόμο. Του είπε στο τέλος, αλήθεια, τι ζώδιο είστε? Λοιπόν, ακόμη και εδώ υπάρχει ναι. μια παρανόηση. Γιατί μπορώ άνετα να το δείξω αυτό και στο πλανητάριο. Λέμε ότι κάποιος που γεννήθηκε, για παράδειγμα, στις 8 Μαρτίου, όπως ο υποφαινόμενος, ότι είναι κάτω από την επίδραση, έτσι, όταν ο ήλιος βρίσκεται στο ζώδιο του των ηχθείων. Δεν είναι όμως έτσι αλήθεια. Αυτό υφίστατο πριν από 2.000 χρόνια. Σήμερα, 2.000 χρόνια μετά τον Πτολεμαίο, στην ουσία, ο ήλιος δεν βρίσκεται στις 8 Μαρτίου στον αστερισμό των ηχθείων, αλλά αντίθετα ένα ζώδιο νωρίτερα στον αστερισμό του υδροχώου. Θέλω να πω δηλαδή ακόμη και αυτό... Βάσει και του τα πανταρή. Ακριβώς, γιατί κινείται, υπάρχει μία κίνηση... Μια κίνηση της Γης, η οποία είναι ανεπαίσθητη, mm-hmm. την οποία όμως ανακάλυψε ο ύπαρχος πριν από 2.000 χρόνια. Είναι αυτό που ονομάζουμε μετάπτωση των ησημεριών.
Και αυτή η μετάπτωση είναι μία κίνηση η οποία χρειάζεται 26.000 χρόνια για να συμπληρωθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την μετακίνηση του ήλιου ανάμεσα στους ζωδιακούς αστερισμούς. Άρα δηλαδή την επόμενη σημερία δεν θα είμαστε ζωντανοί να τη δούμε. Γιατί όχι. Θα είναι το 2000... Όχι, οι σημερίες θα τις βλέπουμε κάθε χρόνο. Ναι. Τι δεν θα δούμε όμως. Δεν θα είναι σε 2000 ναι. χρόνια από σήμερα, δεν θα έχουμε για παράδειγμα ναι. τον πολικό που έχουμε τώρα, δηλαδή το τελευταίο άστρο της ουράς της Μικράς Άρκτου, δεν θα είναι ο πολικός της εποχής εκείνης, όπως δεν ήταν και στο παρελθόν. Αλλάζει δηλαδή. Υπάρχουν συνεχώς μικρομετακινήσεις που δεν τις νιώθουμε εμείς. Ακριβώς. Αλλά όλα κινούνται. Ακριβώς. Με μια ταχύτητα που βεβαίως δεν προσλαμβάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει τίποτα στατικό. Ναι, είναι μια κίνηση της γης. Έχουμε την περιστροφή της γης γύρω από τον αξονά της, έχουμε την περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο, αλλά έχουμε και αυτή την μεταπτωτική κίνηση, η οποία χρειάζεται 26.000 χρόνια για να γίνει. Μάλιστα. Δεν θα διαβάσω όλα τα βιβλία, τους τίτλους των βιβλίων που έχετε γράψει. Μπορούμε όμως συντόμως, αν θέλετε, να πάμε σε... Έχω 4 βιβλία σας, ενδεικτικά. Τα τελευταία. Τα τελευταία. Να πούμε ότι υπάρχει, δεν ξέρω τώρα με η χρονολογική σειρά, ξέρω για το τελευταίο. Τα άλλα δεν ξέρω, δεν έχει σημασία, είναι 1-2 χρόνια πριν, μετά. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν έχουμε το βιβλίο, πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε το «Απ' τα ψηλαλόνια» της Πάτρας, στο Φεγγάρι. Ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι δεν ξέρω, δεν το θεωρώ παράβλεψη, γιατί αυτά βρίσκονται πια, χάρη στη δύναμη του διαδικτύου, ότι έχετε πάρει το IPS Service Award, είναι ένα από τα, ίσως το ισχυρότερο βραβείο αστρονομίας στον κόσμο. Όχι αστρονομίας, πλανηταρίων. Πλανηταρίων. Είναι από την Διεθνή Ένωση Πλανηταρίων. Δεν έχουμε πει καθόλου, εγώ δηλαδή φταίω, ότι είσαστε 40 χρόνια ο διευθυντής είναι και κάτι που ακούγεται και λίγο στεγνό. Ο πατέρας του πλανηταρίου που μάθαμε, αγαπήσαμε. Πόσοι έχουν περάσει, πόσες ψυχές έχουν περάσει τα τελευταία 40 χρόνια το πλανητάριο. Έχουμε υπολογίσει ότι περίπου φυσική παρουσία στο εσωτερικό του πλανηταρίου περίπου 9 εκατομμύρια. Αλλά τα 9 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτά που κάναμε έξω από, από το πλανητάριο αυτό καθεαυτό. Δηλαδή τα βιβλία, τα άρθρα, οι συνεντεύξεις, η δραστηριότητα τέλος πάντων του Ιδρύματος Ευγενίδου εκτός των τυχών του κτηριακού συγκροτήματος. Αλλά στο εσωτερικό του συγκροτήματος έχουμε περίπου 9 εκατομμύρια επισκέπτες. Να προσθέσω, υπάρχει και ο Ακαδημαϊκός Φίνικας από τη Γαλλία, επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό βραβείο. Αυτά, γι' αυτό λέω στους τηλεθεατές μας, το συμμοιράζομαι ότι έχουμε τέτοια αστέρια, εδώ ταιριάζει, σε αυτόν τον τόπο και καμιά φορά ασχολούμεθα με άλλα. Λοιπόν, τα οποία δεν είναι αστέρια καθόλου, ούτε καν λαμπίτσες. Τι είναι αυτό το «Απ' τα ψηλαλόνια στο Φεγγάρι»? Κοιτάξτε, είναι ένα από μία τριλογία. Τρία βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με την εξέλιξη. Ποια εξέλιξη όμως? Το πρώτο βιβλίο που ονομάστηκε «Είμαστε αστρόσκονοι» είναι μία εξελικτική πορεία. Πριν έδειξα τα ψηλαλόνια. Από τα ψηλαλόνια στο Φεγγάρι είναι σε ένα ημί αυτοβιογραφικό, όπου εξετάζει κατά κάποιον τρόπο και την εξελικτική πορεία του ανθρώπου στο διάστημα, από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα. Θα σας πω και ένα συγγνώμη, ότι σε μία ωραία εκπομπή ή σε αρκετές δεκάδες ωραίες εκπομπές η ζωή σας δεν μπορεί να χωρέσει, ούτε οι συναντήσεις που είχατε, ούτε ο εγκέφαλος που σκεφτήκατε τόσα πράγματα, γιατί το να φτάσεις εν τέλει στη σοφία του απλού πρέπει να έχεις περάσει πάρα πολύ από το σύνθετο καταρχάς, να το αξιοποιήσεις, να το διαλύσεις, να το αποδομήσεις για να... το ένα μου φέρνει το άλλο. Τον Χόγκινς τον έχετε γνωρίσει? Όχι, δυστυχώς. Δεν είχα την ευκαιρία. Μάλιστα. Είμαστε αστρόσκονοι, σύμπαν, μια ιστορία χωρίς τέλος.
Το «Είμαστε Αστρόσκονοι», λοιπόν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η περιγραφή της εξέλιξης που έχουν τα άστρα από τη γέννησή τους, την εξέλιξή τους και το θάνατό τους. Γιατί οτιδήποτε στο σύμπαν γεννιέται, εξελίσσεται και πεθαίνει. Και το τρίτο βιβλίο της τριλογίας είναι το «Η Άνοιξη του Σύμπαντος». Αυτό που μόλις δείχνουν οι συνάδελφοί μας και μας λέει με δύο κουβεντούλες. Και αυτό περιγράφει κατά κάποιον τρόπο αυτά που γνωρίζουμε για την γέννηση, την εξέλιξη και το θάνατο του σύμπαντος, αλλά κυρίως τα πρώτα βήματα του σύμπαντος, τα 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια της ύπαρξής του, την οποία εγώ αυτή την περίοδο την αποκαλώ άνοιξη του σύμπαντος, γιατί στην ουσία μιλάμε για τα πρώτα λεπτά της ύπαρξης του σύμπαντος, αν κοιτάξουμε το σύμπαν σαν ένα μωρό παιδί. Που γεννιέται. Είναι τα πρώτα λεπτά της ύπαρξης του σύμπαντος. Γιατί το σύμπαν δεν θα ζήσει μόνο 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά έναν αριθμό ετών δικών μας, γήινων, ο οποίος ξεκινάει με τη μονάδα, ακολουθούμενη από μερικές εκατοντάδες μηδενικά. Μάλιστα. Και το τελευταίο σας βιβλίο είναι «Ο ουρανός της Ελλάδας, οδηγός για τα άστρα και τους αστερισμούς». Αυτό φαντάζομαι μπορεί να βοηθήσει και ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες που αγαπούν τη θάλασσα και τα ταξίδια αφενός. Και βεβαίως να μάθουμε πάνω από το κεφάλι αυτής της χώρας τι συμβαίνει από αστερισμούς, γιατί συχνά θα το ξέρετε καλύτερα βέβαια, ίσως μπροστά σας δεν τολμάει κανείς το πει, που λέμε ανεδός, είδες αυτή είναι ο πολική άρακτος, αυτό, και δείχνουμε άλλα αντάλλον, ό,τι θέλουμε δείχνουμε, επειδή φέγγει πιο πολύ, ή πιστεύουμε ότι άλλο, ότι δεν είναι η Αφροδίτη, ότι είναι ο Αυγερινός Κυπούλια, είναι ένα άλλο πράγμα και τα λοιπά. Έχουμε, λοιπόν, εδώ τι μας λέει για την... Είναι το πρώτο βιβλίο μιας τετραλογίας. Θα γράψετε και τις άλλες τρεις εποχές δηλαδή. Σαφώς, ναι. Ξεκινήσαμε με την Άνοιξη, θα ακολουθήσει το καλοκαίρι και ούτω καθεξής. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, κάθε εποχή δεν έχουμε τα ίδια αστέρια πάνω το κεφάλι. Σαφώς όχι. Σαφώς όχι. Ναι. Το λέτε όμως με μια άνεση γνώσης. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι τα ίδια, έτσι που κάνεις και λες... Ναι, δεν είναι τα ίδια. Έχουμε διαφορετικούς αστερισμούς, όμορφους αστερισμούς και όλες τις εποχές. Το χειμώνα, για παράδειγμα, έχουμε τον περίφημο Ορίωνα, το ομορφότερο για μένα τουλάχιστον αστερισμό του ουρανού. Στην Άνοιξη έχουμε και άλλους πολύ όμορφους αστερισμούς, εκτός από τη Μεγάλη και τη Μικρή Άρκτο και φυσικά και το Πολικό Αστέρα, που είναι ιδιαίτερα εμφανής σε αυτή την περίοδο δηλαδή της Άνοιξης. Έχουμε το Βγότη, έχουμε τον Ηρακλή και έχουμε και ωραία λαμπρά άστρα, όπως είναι ο Αρκτούρος για παράδειγμα, και άλλα άστρα. Και το βιβλίο αυτό περιγράφει αυτούς τους αστερισμούς, τις μυθολογικές ιστορίες που έλεγαν οι αρχαίοι και οι σημερινοί. Φαντάζομαι ότι, σας διακόπτω, πάμε για το φινάλι της εκπομπής μας, ότι πρέπει να είσαστε και ένας εξαιρετικός παππούς. Δεν θα κρέμουν τα χείλη σας, τα εγγόνια σας, τα πέντε λέγοντας ιστορίες. Δοκιμάζουμε αυτή τη στιγμή με προτροπή του κυρίου Παπαγεωργίου, που είναι ο εκδότης του Μετέχμιου. Ναι, να πούμε ότι αυτά τα βιβλία που δείξαμε είναι από το Μετέχμιο. Δοκιμάζουμε την προσπάθεια που κάναμε μέχρι τώρα σε αυτά τα βιβλία για ενήλικες. Να πάμε σε μικρότερες ηλικίες. Και θα βγει ένα βιβλίο σύντομα. Γράφεται. Να περάσει και η ώρα που λέμε. Μην μου πείτε ότι αισθάνεστε συνταξιούχος. Όχι βέβαια. Δεν θα μπορούσα να το πιστέψω όχι, αυτό. Όχι. Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ πιο απασχολημένος τώρα παρά όταν εργαζόμουν κανονικά. Γιατί υπάρχουν αυτές οι παρουσιάσεις, οι διάφορες ομιλίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες γεμίζουν την καθημερινότητα. Το επίτιμος διευθυντής του Ευγενίδου Ιδρύματος σημαίνει ότι πηγαίνετε εκεί. Και έχετε βέβαια, υποχρέωση. Και βέβαια. Όχι, ως επίδημος διευθυντής έχω στην ουσία την υποχρέωση να βοηθώ το ήδη υπάρχον προσωπικό εκεί, τον νέο διευθυντή και τους άλλους συνεργάτες μας, οι οποίοι παρεπιπτόντως είναι μαζί μου εδώ και 20 χρόνια,
Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούργιο. Είναι οικογένεια. Είναι οικογένεια. Οπότε η βοήθεια που τους παρέχω είναι συμβουλευτική κατά κάποιον τρόπο, συμβουλευτική στην δημιουργία των παραστάσεων. Γιατί ξέρετε, κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό στον περισσότερο κόσμο, το Ίδρυμα Ευγενίδου δεν έχει πάρει από την πολιτεία ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του. Οτιδήποτε και αν έχει γίνει, είτε οι δραστηριότητες, είτε το κτηριακό συγκρότημα, είτε οι άλλες βοήθειες που παρέχει στην εκπαίδευση, δεν έχει πάρει ούτε δραχμή από το ελληνικό δημόσιο. Καλά κάνετε και το λέτε. Και το άλλο το οποίο δεν είναι γνωστό είναι ότι το πλανητάριο παράγει 2-40 λεπτές παραστάσεις κάθε χρόνο. 2-40 λεπτές, όταν τα μεγάλα πλανητάρια του εξωτερικού, για παράδειγμα της Νέας Υόρκης, παράγουν μία παράσταση 25 λεπτή κάθε 3 χρόνια. Με αυτή λοιπόν την έννοια, είμαστε πολύ πιο παραγωγικοί, κατά τη γνώμη μου πολύ καλύτερης απόδοσης και περιγραφής στις παραστάσεις μας, παρά τα μεγάλα πλανητάρια. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε και δεν το ήξερα αυτή την μέτρηση μεταξύ υποτίθεται χωρών που λες, φαντάζομαι ότι στη Νέα Υόρκη ή στο Λονδίνο θα το κάνουν μέρα παραμέρα. Μάλιστα. Εγώ κρατάω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά σας ευχαριστώ, να πω ότι βαστάω κάποια στιγμή, διάβασα, έπεσε στο μάτι μου σε μια παλιά συνέντευξη και είπατε ότι ξέχωρα από όλα αυτά, ξέχωρα από το σύμπαν, ξέχωρα από τις δυνάμεις, ξέχωρα. Εγώ μέχρι σήμερα κατάλαβα τελικά ότι τα πάντα είναι η αγάπη προς τους ανθρώπους. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και έτσι είναι. Και έτσι είναι. Εν τέλει, ας σκύψουμε και το κεφάλι κάποιες φορές, να κοιτάμε πάνω, άνω θρόσκο, αλλά και να κοιτάμε και λίγο δίπλα μας και έσω έτοιμοι. Που λέγατε και εσείς. Σωστό και αυτό. Έσω έτοιμοι γιατί καραδοκούν λερναίες σύντρες. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Σιμόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας εύχομαι υγεία, να είστε πάντα έτσι χαρούμενος, δυνατός και οικογενειακή ευτυχία επίσης και όλα τα καλά του κόσμου. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, αυτά με τ' άστρα, με το φεγγάρι, παραμένουμε να ακούμε τραγούδια, να διαβάζουμε ποίηματα που έχουν σχέση με αυτά. Αλλά κοιτάμε και αλλιώς τα πράγματα μέσα από την επιστήμη και δει όταν έχεις τέτοιους εξαίρετους επιστήμονες σε αυτόν τον τόπο που καμιά φορά κακώς σου αγνοούμε. Καλό βράδυ.